χιονισμένο το Στρασβούργο, με πολύ ζεστή ατμόσφαιρα μέσα στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου έχουμε απονομές για τα Νόμπελ, βραβείο Ζαχάροφ και πολλά άλλα. Κοντά μας όμως αυτή τη στιγμή έχουμε τον Ευρωβουλευτή των Οικολόγων, των Πρασίνων εδώ στην Ευρώπη, τον κύριο Νίκο Χρυσόγελο, με τον οποίο θα έχουμε μία συζήτηση γύρω από ένα θέμα που βασανίζει πάρα πολλούς στην Ελλάδα. Οι οικολόγοι, οι πράσινοι στην Ελλάδα, έχουν προτάσεις για πριν την κρίση ή για μετά την κρίση. Πολλοί νομίζουν ότι οι προτάσεις αυτές είναι για μετά την κρίση. Θα αφήσουμε όμως τον κύριο Χρυσόγελο να μας πει την άποψή του. Ναι. Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι πολλοί κόσμοι μπερδεύονται και λέει οικολόγοι πράσινοι μιλάνε για ωραία πράγματα, αλλά αφού έχουμε λύσει τα οικονομικά μας προβλήματα. Και όμως οι οικολόγοι πράσινοι, αλλά γενικότερα οι πράσινοι, μιλάνε για τον τρόπο που θα βγούμε από την κρίση, για έναν τρόπο που θα είναι σύγχρονος, θα είναι κοινωνικά δίκαιος, ισορροπημένος, θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα αλλάξει την οικονομία ώστε να την αναζωογονήσει. Δηλαδή, μιλάμε για την κρίση, μιλάμε για λύσεις αντιμετώπισης κρίσης και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, σας αναφέρω μερικά. Κύριε Χρυσόγελο, το δεδομένο είναι ότι στην Ελλάδα κάποια πράγματα αμφισβητούνται σίγουρα και ίσως είναι προϊόν του τελευταίου ποσοστού που πήραν τις τελευταίες εκλογές. Το οποίο βέβαια δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα, αφού εσείς συμμετέχετε στο Ευρωπαϊκό Κόμμα των Πρασίνων, το οποίο είναι η τέταρτη δύναμη στην Ευρώπη. Συμμετέχει σε κυβερνήσεις και σε πολλά μέρη, σε πολλά κράτη, είναι πάρα πολύ ψηλά. Κατά συνέπεια, αυτόν που λέτε η πραγματική απήχηση, θα έλεγα ότι είναι, ξεκινάει από αυτό το υψηλό ποσοστό που έχει πανευρωπαϊκά και όχι από την εικόνα στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Οι πράσινοι στην Ευρώπη απέκτησαν πολύ μεγάλη επιρροή και σημασία στις εξελίξεις πολιτικές, ειδικότερα όταν άρχισαν να διατυπώνουν την οικονομική τους πρόταση. Κάτι το οποίο έχουμε αρχίσει και εμείς να κάνουμε πολύ συστηματικά και εγώ εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο με τους συνεργάτες δουλεύουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο για τη διέξοδο της οικονομίας από την κρίση, δηλαδή προτάσεις οικονομικές, προτάσεις που δημιουργούν όμως και θέσεις εργασίας, αλλά δίνουν και δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να επωφεληθούν. Δηλαδή οι πολίτες και οι κοινωνίες να επωφεληθούν, όχι κάποια μικρά συμφέροντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μας πείτε μερικά παραδείγματα έτσι να είναι πιο κατανοητό. Ναι, βεβαίως. Η πράσινη βέβαια είναι μια δύναμη σήμερα που έχει κάνει άλματα στην εκλογική της επιρροή. Σε πολλές περιοχές στη Γερμανία σήμερα έχουν ποσοστά πάνω από το 10-15%. Ξέρετε ότι σε ορισμένους δήμους σήμερα έχουν και δημάρχους, έχουν πλειοψηφία στα δημοτικά συμβούλια ή στα κρατήδια και έχουν και στη Βάντεν-Βιτεβέργη έχουν τον πρωθυπουργό. Δηλαδή πήρανε την πλειοψηφία σε επίπεδο κρατηδίου. Και έχουν και ποσοστά μεταξύ 13 και 20-25% σε πολλές περιοχές, όχι μόνο στη Γερμανία. Να σας αναφέρω μερικές προτάσεις. Να πάρουμε ένα κλασικό τομέα. Θεωρώ ότι είναι και εναρμονισμένες με αυτή την ευρωπαϊκή λογική. Θα πει κανείς τώρα τι μπλέκουν οι οικολόγοι πράσινοι, οι πράσινοι γενικότερα, με τομείς όπως είναι τα ναυπηγεία. Είναι ένα τομέα ο οποίος και προσωπικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Ποια είναι η διέξοδος για τα ναυπηγεία στην Ελλάδα, που έχουμε ένα τομέα ο οποίος έχει καταρρεύσει, απασχολούσε κάποτε 30.000 άτομα και παραπάνω άμεσα και έμεσα πολύ περισσότερους ανθρώπους. Αυτός ο τομέας έχει καταρρεύσει γιατί δεν μπορεί να ανταγωνιστεί χαμηλό κόστος άλλων περιοχών, δηλαδή φτηνά μεροκάματα. Δεν θέλουμε να υπάρχουν ναυπηγεία που οι άνθρωποι δεν θα πληρώνονται για να μπορούν να επιβιώνουν. Τι προτείνουμε, και έχουμε συνεργαστεί πολύ με ανθρώπους από τα ναυπηγεία, με σωματεία, με επιχειρήσεις κλπ. Αυτά τα ναυπηγεία, αυτή η δραστηριότητα που έχει υψηλή τεχνογνωσία, μπορεί να στραφεί σε πράσινες κατευθύνσεις. Δηλαδή, αφενός να κατασκευάσει πλοία ή να παρέμβει στα πλοία ώστε να τα κάνει ενεργειακά αποτελεσματικά και περιβαλλοντικά αποτελεσματικά. Υπάρχει μια νομοθεσία ευρωπαϊκή που προβλέπει μειωμένες εκπομπές από τα πλοία. Αυτή η νομοθεσία για να εφαρμοστεί πρέπει να γίνουν αλλαγές πάνω στα πλοία. Να λοιπόν ένας καινοτόμος τομέας για τα ναυπηγεία να μπουν σε αυτόν τον τομέα και να έχουν θέσεις εργασίας και οικονομική δραστηριότητα. Ένας άλλος τομέας που είναι σημαντικός και είναι όρος ύπαρξης για τα νησιά μας είναι οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες να βιώσουμε. Το μεγάλο πρόβλημα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες είναι ότι σήμερα καταναλώνουν πετρέλαιο, το οποίο είναι πολύ ακριβό. Όταν φτιάχτηκαν τα περισσότερα πλοία, υπολόγιζαν ότι το πετρέλαιο θα είναι μεταξύ 12 και 30 δολαρίων το βαρέλι. Σήμερα αυτό έχει πάει στα 80, 100, 120. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε, τα πλοία να καταναλώνουν λίγα καύσιμα,
ή καθόλου καύσιμα και να στραφούν σε ανανόσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν παραδείγματα σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Μα είναι πράγματα τα οποία εφαρμόζονται. Πού θα μπορούσαμε να βρούμε αυτά μεγάλα ναυπηγεία σήμερα στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση. Σε πολλά νησιά σε όλη την Ευρώπη, από τη Σουηδία μέχρι την Ιταλία, υπάρχουν πλοία τα οποία αξιοποιούν ανανόσιμες μορφές ενέργειας. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι αυτές οι προτάσεις είναι και προτάσεις που έχουν κάνει μέσα στο Πολυτεχνείο, στα Πανεπιστήμια. Δηλαδή υπάρχει τεχνογνωσία. Υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, τα ευρωπαϊκά, τα νομοθετικά. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, γιατί εγώ είμαι στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και το έχουμε συζητήσει και πράγματι διασφαλίζουμε ότι από την επόμενη προγραμματική περίοδο, και αυτή, αλλά αυτή δεν προλαβαίνω, αλλά από την επόμενη προγραμματική περίοδο μπορούν να υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για να κατασκευαστούν τέτοια πλοία, αρκεί να έχουν περιβαλλοντική και ενεργειακή καινοτομία. Άρα λοιπόν, να μια ολοκληρωμένη πράσινη πρόταση σε ένα δύσκολο τομέα που τα κόμματα δεν έχουν καν αντιληφθεί τη διάσταση αυτή, που συνδυάζει περιβάλλον, οικονομία, απασχόληση, κοινωνική συνοχή. Αυτό ισχύει για πολλούς άλλους τομείς, στην ενέργεια. Σήμερα είμαστε υπαρθμόν μια χώρα εξαρτημένη από τις αγωγές πετρελαίου και δαπανάμε πάρα πολλά χρήματα στον ενεργειακό τομέα, την ίδια στιγμή που λόγω της μείωσης των εισοδημάτων έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα ενεργειακής φτώχειας. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν τους ενεργειακούς λογαριασμούς. Τη ΔΕΗ δηλαδή, να το πούμε απλά, ή πετρέλαιο για την πολυκατοικία. Και από την άλλη μεριά, από την 1η-1η του 2013, η ΔΕΗ θα πληρώνει από 500 εκατομμύρια ως 1,5 δισεκατομμύρια επιπλέον, γιατί ακριβώς παράγουμε ενέργεια από το λιγνίτι. Στα νησιά πληρώνουμε 700 εκατομμύρια κάθε χρόνο να εισάγουμε πετρέλαιο, γιατί η ενέργεια παράγεται από εργοστάσια που καταναλώνουν πετρέλαιο. Γιατί αν τα αλλάζαμε αυτά. Γιατί δεν γίνεται. Υπάρχει. Πολύ ωραίες προτάσεις. Γιατί δεν γίνεται. Γιατί ο Υπουργός σήμερα Ενέργειας δεν λέει πολύ ωραίες αυτές τις προτάσεις, τις υιοθετώ και προχωράω. Τι είναι αυτό που του λέει όχι. Γιατί νομίζω ότι είναι μια γενιά πολιτικών και μια σειρά πολιτικά κόμματα που έχουν, αν θέλετε, μεγαλώσει μια άλλη εποχή. Δεν ξέρουν να διαχειριστούν το θέμα αυτό. Ακόμα και όταν αναφέρονται φραστικά, δεν πετυχαίνουν να προωθήσουν αυτές τις συγκροτημένες πολιτικές. Για παράδειγμα, στο ενεργειακό θέμα υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Η μεγάλη διαπλοκή μεταξύ των λίγων μεγάλων επιχειρήσεων με το πολιτικό σύστημα. Εμείς τι λέμε. Θα μπορούσαν οι ανανόμιμες πηγές ενέργειας να προωθούν πολύ γρήγορα στην Ελλάδα μέσα από αποκεντρωμένα συστήματα με τη δημιουργία ενεργειακών συνεταιρισμών. Δηλαδή, τα ωφέλη να μένουν στις τοπικές κοινωνίες, να λαμβάνουν υπόψη προφανώς το περιβάλλον. Και τελικά οι ανανόσιμες πηγές ενέργειας να δίνουν εισοδήματα στις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή να κυκλώνουν την οικονομία. Κάτι το οποίο γίνεται σήμερα σε πολλές χώρες. Στη Γερμανία η παραγωγή ενέργειας είναι 2 εκατομμύρια, δεν είναι 4-5 μεγάλες εταιρείες. Είναι 2 εκατομμύρια που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολυκατοικίες, κοινωνικοί συνεταιρισμοί. Το μισό της παραγωγής ενέργειας από ανανόσιμες πηγές στη Δανία παράγεται από συνεταιρισμούς από λαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα μοντέλο το οποίο υπάρχει σε άλλες χώρες. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς το ανακαλύπτουμε. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει και μάλιστα έχει πολύ μεγάλη απόδοση και ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες, στο περιβάλλον και στην ενέργεια. Απεξαρτείται, μπορεί να αποεξαρτηθεί η χώρα μας. Οι Γερμανοί πράσινοι έχουν βάλει σαν κεντρικό θέμα του προγράμματός τους του εκλογικού για τις εκλογές του 2013 τρία θέματα. Κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία του κλίματος κτλ. Περισσότερη Ευρώπη και απεξάρτηση Γερμανίας από τα ορυκτά καύσιμα και από την πυρηνική ενέργεια, δηλαδή 100% η ενέργεια στη Γερμανία να παράγεται από ανανόσιμες πηγές. Αυτό με έναν τρόπο αποκεντρωμένο και προς όφελος της κοινωνίας γερμανικής και του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν υπάρχουν λύσεις. Εδώ αυτό που ψάχνει στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι ισχυρή παρουσία ενός πράσινου κόμματος, το οποίο να επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις, τις ιδέες και τις πολιτικές. Και γι' αυτό στο τελευταίο συνέδριο που κάναμε στη Λαμία, πήραμε νομίζω μια ιστορική απόφαση ότι θα ανοίξουμε το κόμμα μας. Θα προσκαλέσουμε πολύ κόσμο που ασπάζεται πράσινες ιδέες, όχι απλώς για το περιβάλλον. Πράσινες ιδέες για την κοινωνία, για την οικονομία, για το περιβάλλον, για τον τρόπο οργάνωση, για τη δημοκρατία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι τους προσκαλούμε να συμμετάσχουν και να συνδιαμορφώσουμε ένα πραγματικά δημοκρατικό, ανοιχτό, ισχυρό, αποτελεσματικό πράσινο κόμμα που να πάρει ποσοστά 5, 10, 15% και να επηρεάσει εξελίξεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορεί να το υπάρχουν πολιτικό σύστημα να υιοθετήσει και κυρίως να εφαρμόσει τέτοιες ιδέες. Τις εφαρμόζει μόνο επικοινωνιακά και μετά από μερικές μέρες ξεχνάει.